πρόσωπο της κατοχής και της διαίρεσης αντίκρισαν αντιπροσώποι κοινοβουλίων ευρωπαϊκών χωρών. Furthermore, the barbed wire, but the only creatures that have free movement are the cats, the dogs, the snakes and the rats. Η Άνιτα Δημητρίου περπάτησε μαζί με τον πρόεδρο της Βουλής της Μάλτας, τον πρώτο αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, την αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου της Λιθουανίας και τον αντιπρόεδρο της Εθνικής Συνέλευσης της Σλοβενίας, κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής, οι οποίοι είδαν τι σημαίνει στην πράξη Λευκοσία να είναι η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Θα μπορούσε αυτή η μέρα να ξεκινήσει διαφορετικά, παρά να βρισκόμαστε εδώ στην Πράσινη Γραμμή και να δουν με τα μάτια του το τι εξακολουθεί να συμβαίνει εδώ στην Κύπρο μας μετά από 50 χρόνια. Για εμάς το γεγονός ότι η Κύπρος εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το μεγαλύτερο διπλωματικό πλεονέκτημα. We can also share the importance of making much stronger the European Union with all the challenges that we are having just right here. Η πρόεδρος της Βουλής τόνισε πως ήρθε ο καιρός ανάληψης ευθυνών από όλους για την αντιμετώπιση της παράνομης εισβολής και κατοχής. Με όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας σήμερα, τόνισε, αποτελεί μονόδρομο για την εξασφάλιση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας για όλους τους πολίτες, αλλά και την Ευρώπη μας. Στο πολεμικό μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, το Κίεβο εξαπέλυσε εμπαράς επιθέσεων με ντρόουν σε εγκαταστάσεις δηληστηρίων με τη Μόσχα να απαντά με πυραυλικές επιθέσεις στο Χάρκοβο. Την Ουκρανική πρωτεύουσα επισκέφθηκε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ημέρα της Ευρώπης. Με φαντασμαγορικό θέαμα ολοκληρώθηκαν οι εορτασμοί στη Ρωσία.